Δήμο που δεν ήρθες κι εσύ μαζί μας, μπαμπά. Ναι. Αύριο θα πάμε μια μεγάλη βόλτα. Και σινεμά. Θα έρθεις κι εσύ μαζί μας, ε. Εντάξει, κοριτσάκι μου. Πήγαινε τώρα να κοιμηθείς, να σε ξεκούρασαι αύριο, έτσι. Καληνύχτα, μπαμπά. Καληνύχτα, μωρό μου. Δώσε μου και τη μαμά. Έλα, Αντώνη. Πώς και είσαι σπίτι από τώρα? Δεν είχε δουλειά, έφυγα νωρίτερα. Έφεγες βραδινό? Ναι, ρε Ελένη. Λες να είμαι νηστικός. Ο Στέλιος σε πήρε? Ναι, μόλις έφτασε. Εσείς μιλήσατε? Μιλήσαμε. Αντώνη. Τι είναι, μάτια μου? Δεν ξέρω αν έκανα καλά που ήρθα εδώ. Πολύ καλά έκανες. Τη Σόνια την άκουσες, είναι ενθουσιασμένη. Εγώ έπρεπε να είμαι εκεί τώρα. Κι εγώ που είμαι εδώ, τι κάνω? Άντε, πήγαινε τώρα να ξαπλώσεις και τα λέμε αύριο. Καλά. Καληνύχτα. Καληνύχτα. Έκανα καλά που ήρθα. Ναι, οκ. Okay. Αλλά εσύ δεν έπρεπε να το ξέρω πρώτα. Ρε Μαρία, σε πήρε 200 φορές τηλέφωνο. Μην μου πεις ότι δεν είδες τις κλήσεις. Θα σε έπαιρνα μόλις μπορούσα. Α, δεν μπορούσες δηλαδή. Ρε Μαρία, με δουλεύεις? Για να τσακωθούμε ήρθες? Όχι, αλλά νομίζω ότι μου χρωστάς μια εξήγηση. Το χρωστάς, δεν μ' αρέσει. Οκ. Okay. Θα την ήθελα. Σου κάνει αυτό? Βρες όλες τις σκάβες της περιοχής. Αύριο πρωί-πρωί ξεκινάμε από εκεί. Η Σόνια νομίζει πως τη βλέπει και της μιλάει. Ο Αντώνης τη βλέπει στον ύπνο του. Σε μένα, γιατί δεν έρχεται. Είναι φρέσκος ακόμα ο πόνος. Μια φορά μόνο. Μια φορά νόμιζα πως την είδα να μπαίνει στην κουζίνα. Ήταν στενοχωρημένη, παραπονεμένη. Σαν να ήθελε κάτι να μου πει. Σαν να ρωτούσε γιατί. Μην τα σκέφτεσαι τώρα αυτά. Δεν μπορώ. Μόνο αυτά σκέφτομαι. Πάμε να κοιμηθείς. Θα είσαι κουρασμένη. If you had a little faith in me, I'd have faith in myself. The sun is staring me in the face, but I don't want for anything else. Απογοητευμένος, ε? Πολύ. Εσύ δεν λες ότι όταν κλείνει μία πόρτα πάντα ανοίγει κάποια άλλη? Σε αυτή την υπόθεση δεν κλείνουμε καμία πόρτα.
Κάθε φορά ανοίγουμε κι άλλες και αποτέλεσμα μηδέν. Ξύπνησες κιόλας. Γιατί κάθεσαι εδώ? Φεύγω, Χρυσούλα. Όταν ξυπνήσει η Σόνια, ειδοποίησε, σε παρακαλώ, ένα ταξί. Ελένη μου, δεν είπαμε. Δεν μπορώ να μείνω άλλο εδώ. Και η μικρή, δεν θα στεναχωρηθεί τώρα? Μπορείς να την κρατήσεις εδώ, να μείνετε λίγο μαζί? Βέβαια μπορώ. Θα θέλει όμως. Θα της μιλήσω εγώ, μη σε νοιάζει. Ελένη, είσαι σίγουρη ότι θα είναι καλύτερα? Πρέπει να φύγω. Πρέπει να γυρίσω πίσω στο παιδί μου. Λοιπόν, τρεις οι κάβες στην περιοχή. Δύο στο κέντρο, μία στην παραλιακή. Έχεις διευθύνσεις? Εδώ. Ωραία. Τύπωσε δύο φωτογραφίες να τάσεις και φύγαμε. Έγινε. Αυτή δεν είναι η κοπέλα που βρέχει δολοφονημένη στο βουνό? Την ξέρεις? Από τις φωτογραφίες, στις εφημερίδες και στην τηλεόραση. Έχει έρθει ποτέ εδώ? Όχι. Ότι θυμόμουν. Είσαι σίγουρος? Πού το βρήκατε αυτό? Στα πράγματα της κοπέλας που σας έδειξα. Περίεργο. Γιατί είναι περίεργο? Είχαμε πάρει 2-3 σκούτες από αυτά πέρυσι το καλοκαίρι. Ακόμα εκεί είναι. Δυνατό ποτό, αλλά ακριβό. Στην Αθήνα κινείται, αλλά εδώ. Ποιος να αγοράσει 85 ευρώ το μπουκάλι? Δεν πωλήθηκε καθόλου δηλαδή? Είχαμε δώσει μία κούτα, αν θυμάμαι καλά. Σε ποιον? Μπορούμε να δούμε τα τιμολόγια? Δώστε μου λίγο χρόνο. Όσο θέλετε, δεν βιάζομαι. Ρε Σάβα, παίρνε και πάρε ένα καφάζι ντομάτες. Πάλι σάπια έστειλε. Καλά, εντάξει. Καλημέρα. Καλημέρα, αστυνομία. Συμβαίνει κάτι? Ο καθηγητής με την αραβιαστική του αφέθηκαν ελεύθεροι. Δεν βρέθηκε κανένα ενοχοποιητικό στοιχείο εναντίον τους. Μάλιστα. Για άλλο λόγο πέρασα. Έχετε λίγο χρόνο να μιλήσουμε? Σας ακούω. Πρόκειται για τη δολοφονία εκείνης της κοπέλας στο βουνό. Της Νατάσας. Στα πράγματα της βρέθηκε αυτό. Στην κάβα που πήγα μου είπαν το μοναδικό κουτί το πήρατε εσείς. Ναι. Μας τα είχαν ζητήσει κάτι Αμερικάνοι που δουλεύουν στα ναυπηγεία. Την πήραμε, αλλά μετά δεν ξαναφάνηκαν. Μέσα πρέπει να είναι κουτά. Μάλιστα, χτες διαπιστώσαμε ότι λείπουν δύο μπουκάλια. Τα υπόλοιπα είναι εδώ? Ναι, μισό λεπτό να ξανακοιτάξω. Ναι, μέσα είναι. Μήπως θέλετε να τα φέρω? Όχι, όχι, δεν χρειάζεται. Και τα δύο που λείπουν? Το πιθανότερο είναι ότι τα πήρε ο Νικόλας.
Σας έχει ξανακλέψει πράγματα? Όχι, αλλά ποιος άλλος θα μπορούσε? Μόνο ο Νικόλας και εμείς μπαίνουμε εκεί μέσα. Τι σχέση μπορεί να έχει ο Νικόλας με εκείνη την κοπέλα? Θα το μάθουμε. Η Νατάσα, είστε σίγουρος πως δεν είχε έρθει ποτέ από εδώ? Όχι, εδώ είναι οικογενειακή ταβέρνα. Αυτές οι κοπέλες πηγαίνουν σε άλλα μαγαζιά. Τι θέλετε? Ναι, το πήρα χωρίς να τους το πω. Οκ, λάθος. Έπρεπε να το πληρώσω. Αλλά πως θα μου φέρουν και την αστυνομία για ένα μπουκάλι ουίσκι? Το άλλο. Ποιο άλλο? Από την κούτα λείπουν δύο μπουκάλια. Και είπανε πως το πήρα εγώ? Όχι ότι λείπει από το μαγαζί εγώ. Δεν το πήρες εσύ? Κοίτα, αστυνόμε, έκανα μια μαλακία. Αλλά κλέφτης δεν είμαι. Ένα χρόνο την είχαν παρατημένη εκεί την κούτα. Την είδα ανοιχτή. Η κούτα ήταν ανοιχτή? Ναι, είχαν πάρει ήδη ένα μπουκάλι. Πήρα κι εγώ άλλο ένα. Αν το είχα πάρει και το άλλο, θα το έλεγα. Είσαι σίγουρος πως ήταν ανοιχτή? Δεν με πιστεύετε? Γιατί να σας πω ψέματα? Δεν σε ξαναφήσω ποτέ μόνη σου, καρδούλα μου. Θα είμαι εδώ, κοντά σου.